Ως μια πολύ απαιτητική και με απρόσμενες δυσκολίες θητεία, χαρακτήρισε αυτή που προηγήθηκε και για το Δήμο Χερσονήσου ο Δήμαρχος Γιάννης Έγκος, που χθες στη διάρκεια εκδήλωσης πραγματοποίησε τον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου, παρόλα τα προβλήματα, πορεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκείνο λοιπόν που κάνουμε σήμερα είναι να κάνουμε ένα δημόσιο στην κοινωνία απολογισμό των πεπραγμένων μας, όντας περήφανοι για το έργο μας παρόλη την κακή συγκυρία, και δίνουμε το μήνυμα ότι ο Δήμος Χερσονήσου με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές μπορεί και θα πορευτεί παρακάτω. Ο κύριος Έγκος αναφέρθηκε στο πλέγμα των έργων που έχουν γίνει και που συνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την καθημερινότητα των πολιτών, εξηγώντας ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία ανάπτυξης του τόπου, με επίκεντρο μια σειρά από εμβληματικά έργα, όπως χαρακτήρισε, τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Το κέντρο βάρους της προηγούμενης τετραετίας ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη και το πετύχαμε. Εκείνο όμως που δεν κατέστη δυνατό ήταν, αν θέλετε, η απογείωση αναπτυξιακά του Δήμου λόγω των πολλών δεινών που έπληξαν όλο τον κόσμο βασικά. Όμως η επόμενη πενταετία, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρώτα ο Θεός ότι δεν θα έχει τα δεινά της προηγούμενης, θα αποτελέσει μια πενταετία η οποία θα είναι ένα αναπτυξιακό άλμα για το Δήμο Χερσονήσου. Να μην ξεχάσουμε ότι, να πούμε ότι έρχονται επενδύσεις είτε στην Αμερικάνικη βάση, ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου, αλλαγή του λιμένα των Μαλίων, νέοι βιολογικοί καθαρισμοί, νέα οδικά δίκτυα κτλ. Άρα βλέπουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου θα αναμορφωθεί. Ο Γιάννης Έγκος, που θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος, με τη σύμπραξη ενεργών πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, αναφέρθηκε και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, που διαμορφώνουν, όπως τόνισε, ένα νέο πλαίσιο για την περιοχή, ορίζοντας μια νέα πραγματικότητα και ανάπτυξης δεκαετιών για τον τόπο. Η περίοδος που έρχεται είναι μια περίοδος η οποία θα είναι πολύ δυνατή για το Δήμο Χερσονήσου, θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες και βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε την υπόσχεση για άλλη μια φορά στο Δημότη μας ότι είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, να παλέψουμε και να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Και καταθέτουμε πλέον από σήμερα και μπρος επίσημα την πρότασή μας στο Δημότη, καθώς κατερχόμαστε και πάλι ως παράταξη υποψήφοι για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο.